Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Αποφυλακίζεται με όρους με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λαμίας ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε 13 έτη κάθριξης και 6 μήνες. Κατά τον εισαγγελέα, ο Μιχαλολιάκος δεν θα έπρεπε να αποφυλακιστεί, διότι δεν πληρεί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Ο εισαγγελέας φέρεται να στάθηκε στη μη ύπαρξη μεταμέλειας και ηθικής βελτίωσης του καταδικαστέντα. Αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο άνθρωπος που καταδικάστηκε για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λαμίας αποφάσισε με βούλευμά του την αποφυλάκιση με όρους του Νίκου Μιχαλολιάκου, του άλλοτε ηγέτη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ο Νίκος Μιχαλολιάκος έχει συμπληρώσει τα 3/5 της ποινής των 13 ετών, που του επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών επιβάλλει στον Νίκο Μιχαλολιάκο τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα τόπου διαμονής μια φορά το μήνα και μη συναναστροφής με συγκατηγορούμενους για τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση για την οποία κρατήθηκε. Ο εισαγγελέας πάντως εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο την παραμονή στη φυλακή του Νίκου Μιχαλολιάκου, αξιολογώντας τη μη ύπαρξη μεταμέλειας και ηθικής βελτίωσης του ετούντος, παραθέτοντας εκτεταμένη αρθρογραφία μέσα από την οποία εμφανίζεται αμετανόητος και δηλώνει ότι βρίσκεται έγκλειστο στο πλαίσιο πολιτικής δίωξης και σκευωρίας. Η πρότασή του, ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναφέρει πως τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να συντρέχουν στο πρόσωπο του ετούντος για τις ουσιαστικές προϋποθέσεις θα πρέπει να λειτουργούν υπέρ του. Βάσει νομοθεσίας υπάρχει δυνατότητα άσκησης έφεσης. Στο Μαρούσι περιόδευσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε βόλτα στην κεντρική αγορά, όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες. Ενημερώθηκε για την πορεία της αγοράς και την εξέλιξη των τιμών και αντάλλαξε ευχές για την Ανάσταση. Την κεντρική αγορά στο Μαρούσι επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα. Έκανε περιοδεία στο Μαρούσι και συνομίλησε με πολίτες, ενώ νωρίτερα βρέθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην περιοχή και άναψε κερί. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε στην κεντρική αγορά στο Μαρούσι τόσο με καταναλωτές όσο και εμπόρους για την πορεία της αγοραστικής κίνησης εν ώψη του Πασχαλινού Τραπεζιού, αλλά και τις τιμές όπως διαμορφώνονται. Η ακρίβεια άλλωστε παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας όπου έμενε, βρέθηκε νεκρός χθες το πρωί ένας 66χρονος άνδρας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Γείτονες, ακούγοντας τον θόρυβο αλλά και αντικρίζοντας τον άνδρα, ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Αλλά ο τραυματισμός του ήταν θανάσιμος. Τραγωδία ανήμερα της Μεγάλης Τετάρτης σημειώθηκε στη Λάρισα όταν ένας 66χρονος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο από πτώση τετάρτου ορόφου. Ο 66χρονος άνδρας έκανε βουτιά θανάτου από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε, στην οδό Παπαζαχαρίου, κοντά στην πρώτη στρατιά. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα αργά χθες το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, όταν ο άνδρας βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέφτοντας στον ακάλυπτο χώρο. Κάτοικοι της πολυκατοικίας πανικόβλητοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία για να διερευνήσει τα αίτια του τραγικού συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Εφημερεύον χθες Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά καθώς ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος εξετάζει το αστυνομικό τμήμα Λάρισας, ενώ από τις μέχρι τώρα ενδείξεις έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Το έργο του κλειστού γυμναστηρίου στο Βελεστίνο παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 3.200.000 ευρώ και δημοπρατείται σύντομα, ενώ αναμένεται να παραδοθεί τους επόμενους 18 μήνες. Στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης τύπου για το κλειστό γυμναστήριο Βελεστίνου στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας στο Βόλο, υπήρξε και μία έκπληξη για τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα. Ετοιμάστηκε από την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Παπαδημητρίου και τους συνεργάτες του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης σήμερα έχει τα γενέθλιά του, τα 62 συγκεκριμένα γενέθλιά του, και τον ευνηδίασαν εντός εισαγωγικών με μια τούρτα. Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες πάντως. Με δεδομένο παράλληλα ότι ο Περιφερειάρχης προσέχει και τη διατροφή του. Καλώς θα γίνετε με άσπρα μαλλιά.
Με μαύρα, άσπρα έχει ο Φώτης, εγώ θα έχω μαύρα. Και όλοι να λένε να ένας ο Φώτης. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Έχετε, είσαστε ενημερωμένοι, έτσι. Εγώ τα έκανα όλα. Γυμναστήριο κλειστού στίβου και όχι ποδηλατοδρόμιο προωθείται από τη νέα Περιφερειακή Αρχή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας, ο οποίος βρέθηκε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Πλαισιωμένος από την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρύ, τον Βουλευτή Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας κ. Μπουκόρο, τον Δήμαρχο Ρίκα Φεραίου κ. Νασίκα, αλλά και την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κ. Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι άλλαξε η χρήση γης που επρόκειτο να διατεθεί για το ποδηλατοδρόμιο στο Βόλο και πλέον η έκταση θα διατεθεί για την κατασκευή γυμναστηρίου κλειστού στίβου. Στη σημερινή σύσκεψη στο παρόν έδωσε και ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μεϊκόπουλος. Ενώνουμε την ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για ένα, θεωρώ ότι θα είναι εμβληματικό κτίριο, γυμναστήριο στο Βελεστίνο, το οποίο νομίζω ότι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος πραγματικά θα δώσει μια ποιότητα ζωής, γιατί εμείς και σαν καινούργια Περιφερειακή Αρχή έχουμε βάλει ένα στόχο να ενισχύσουμε πάρα πολύ την ποιότητα ζωής με γυμναστήρια και κλειστά κολυμβητήρια. Ήδη έχουμε ανακοινώσει αρκετά κλειστά κολυμβητήρια και γυμναστήρια. Οπότε ήρθε και η σειρά του κυρίου Νασίκα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε βάλει τα αιτήματά του και καλώς νομίζω. Παρούσες και παρόντες σήμερα σε μια ευχάριστη εξέλιξη, αποτέλεσμα καλής συνεργασίας Περιφέρειας και Δήμου Ρίγα Φεραίου. Μια εξέλιξη που την καλωσορίζω με πρόσθετη ευχαρίστηση, γιατί κατάγομαι από το Βελεστίνο, αλλά και γιατί στις αρμοδιότητές μου στο Υπουργείο είναι και ο σχολικός αθλητισμός. Άκουσα προσεκτικά το πρόγραμμα του Περιφερειάρχη. Χαίρομαι που είναι αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις στη Μαγνησία, περιλαμβάνονται στη δική του προγραμματική δέσμευση, άρα και στην υλοποίησή του. Το καλωσορίζω και νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή που προϊονίζεται και μια πολύ καλή συνέχεια. Είναι πράγματι μια πολύ ευχάριστη στιγμή σήμερα η ανακοίνωση αυτού του έργου του κλειστού γυμναστηρίου στο Βελεστίνο. Είναι μια προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει συνολικά πριν 5 χρόνια. Τώρα ευωδώνει μέσα από το πρόγραμμα του Περιφερειάρχη του κυρίου Κουρέτα και η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι μια απτή απόδειξη ότι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων με τα οποία η κυβέρνηση μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα διοχετεύει στις περιφέρειες για μια αποκεντρωμένη διαχείριση των πόρων, έρχονται να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση αυτή τη θετική είδηση σε σχέση με την αθλητική ανάταξη της περιοχής του Δήμου Ρίγα Φεραίου. Θεωρώ πως εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στην περιφέρεια Θεσσαλίας ασχολούνται με τον αθλητισμό, συνεπώς το να διαμορφώνουμε όρους ανάταξης των αθλητικών υποδομών, αναβάθμισης αυτών αλλά και δημιουργίας καινούριων, νομίζω δημιουργούμε υπεραξία. Ένα όραμα δεκαετιών για το Βελεστίνο, ένα όραμα δεκαετιών για το Δήμο Ρίγα Φεραίου γίνεται πλέον πραγματικότητα. Και ένα προσωπικό μου όραμα από τη στιγμή που ανέλαβα δήμαρχος το 2014, επειδή είμαι γέννημα θρέμα του Βελεστίνου, μεγάλωσα, γεννήθηκα, ανδρώθηκα εκεί, αίτημα της νέας γενιάς από τότε της δικιάς μου και των άλλων γενιών που έρχονταν ήταν να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο στο Βελεστίνο. Με το που ανέλαβα το 2014, κύριε Περιφερειάρχη, ήταν ο πρώτος μου στόχος. Πέρασε βέβαια μια δεκαετία από τότε και πολλές δεκαετίες προηγούμενα. Καταρχήν θα ήθελα και να σας ευχαριστήσω προσωπικά και την κυρία την Περιφερειάρχη, η οποία ήταν η πρώτη η οποία με δέχτηκε στο γραφείο της και άκουσε το αίτημα του Βελεστίνου και του Δήμου Ρίγα Φεραίου για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου εμβληματικού κλειστού γυμναστηρίου στο Βελεστίνο. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που βρισκόμαστε όλοι εδώ, όλοι οι παράγοντες του Δήμου Ρίγα Φεραίου και ένα πάγιο αίτημα όλων των πολιτών για αυτό τον αθλητικό χώρο σήμερα ξεκινάει να υλοποιείται. Εμείς θα βρισκόμαστε δίπλα σας σε ό,τι μας χρειαστείτε.
Ο κ. Κουρέτας πάντως συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι γνώμονας για την περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η δημιουργία νέων αθλητικών έργων. Μάλιστα, τόνισε ότι αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Μέσα στο Μάιο υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το νέο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, όπως ανακοίνωσε σήμερα από το Βόλο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ο κύριος Κουρέτας δήλωσε πως για τον ίδιο η πολιτική προστασία είναι μείζονο σημασία ζήτημα. Γι' αυτό και όλος ο επιχειρησιακός βραχίωνας της πυροσβεστικής στη Λάρισα μεταφέρθηκε δίπλα από το γραφείο του. Εντός του Μαΐου αναμένεται να έρθει στο Βόλο αρμόδιος υφυπουργός και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας να πέσουν οι υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του νέου κτιρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Βόλο. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από την Υφυπουργό Παιδείας κυρία Μακρύ, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κύριο Κουρέτα και την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κυρία Παπαδημητρίου στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Επίσης, συνεργαστήκαμε με τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη για το κτίριο της Πυροσβεστικής να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από την πλευρά της Περιφέρειας, ώστε μέσα Μαΐου, όπως ζήτησε και ο αρμόδιος υφυπουργός ο κύριος Τουρνάς, να έρθει στην Περιφέρεια να υπογράψουμε την προγραμματική. Η κυρία Παπαδημητρίου είχε χθες σύσκεψη, ολοκληρώνονται, θα σας τα πει και εκείνη με λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, μέσα Μαΐου θα έρθει ο αρμόδιος υφυπουργός εδώ να υπογράψουμε την προγραμματική για το νέο κτίριο της πυροσβεστικής, για το οποίο θερμά ευχαριστώ την Περιφέρεια για την άμεση και τη σωστή και την έγκαιρη και την έγκαιρη ανταπόκριση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και την ένταξη, νομίζω το πρώτο έργο για τη Μαγνησία, αν όχι το πρώτο από τα πρώτα έργα για τη Μαγνησία, και την ικανοποίηση ενός αιτήματος που ξέρετε πολύ καλά ότι μας ταλαιπωρεί για πάρα πολλά χρόνια. Από την αρχή και πριν να αναλάβουμε, είχαμε βάλει κάποιες προτεραιότητες όσον αφορά την πολιτική προστασία. Αυτό το κτίριο λοιπόν, μαζί με την μετεγκατάσταση του επιτελείου όλης της πυροσβεστικής της πολιτικής προστασίας της Θεσσαλίας στο κτίριο της Περιφέρειας, το οποίο ετοιμάζεται και θα γίνει μετεγκατάσταση σε μερικές εβδομάδες, έχουν ήδη ετοιμαστεί, είναι στο σχεδιασμό αυτό το οποίο δείχνει την σημασία που δίνουμε στην πολιτική προστασία. Δηλαδή η πυροσβεστική αποκτά ένα δικό της χώρο μέσα στην περιφέρεια, όλη η πτέρυγα δίπλα από το γραφείο μου είναι το επιχειρησιακό κέντρο της πυροσβεστικής για την πολιτική προστασία. Και δεύτερο, να αναβαθμίσω το κτίριο του Βόλου, το οποίο θα αποκτήσει ένα αξιοπρεπές κτίριο, η πυροσβεστική, για να μπορούμε να έχουμε κι εμείς το κεφάλι μας ήσυχο ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά. Είναι ύψιστης σημασίας για τον νομό μετά από όλες τις καταστροφές που περάσαμε, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, να έχουμε τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν νύχτα και μέρα όλο το χρόνο ακατάπαυστα σε ένα σωστό κτίριο. Το κτηριολογικό, ξέρετε, τους απασχολεί πάρα πολλά χρόνια, είναι σε αθλία κατάσταση και με τον προγραμματισμό που κάναμε με τον Περιφερειάρχη θα τους δώσουμε το ανάλογο με την δυναμική τους μέγαρο. Και αυτή τη στιγμή γίνεται η προγραμματική, ετοιμάζεται από την υπηρεσία μας η προγραμματική συμφωνία με το Υπουργείο και σύντομα θα την υπογράψουμε με τον αρμόδιο Υπουργό. Είμαστε ήδη στην προμελέτη, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Αναμένουμε από την αρχιτέκτονα και το γραφείο της που έχει αναλάβει τα τελικά σχέδια, τα οποία τα επιβλέπω και εγώ προσωπικά. Έρχονται εδώ και οι πυροσβεστικοί, κάνουμε συχνές συσκέψεις και έχουμε καταλήξει στο πώς θα είναι ακριβώς οι χώροι. Με μήνυση κατά του Προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας προχωράει το Σωματείο Κρεοπολών. Μετά τις δηλώσεις του πρώτου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αμνοερυφείων στο νομό Μαγνησίας δεν είναι ελληνικής προέλευσης. Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, οι κρεοπόλες αναφέρουν ότι έμαθαν για δηλώσεις κάποιου που εμφανίζει τον εαυτό του ως πρόεδρο των κτηνοτρόφων και ο οποίος ισχυρίζεται ότι τα κρεοπολία στη Μαγνησία δεν έχουν ελληνικά αρνιά. Την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών κρεοπολίων σε επίπεδο Μαγνησίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρόεδρου των κτηνοτρόφων περί ελληνοποιήσεων για τα αμνοερήφια εν ώψη Πάσχα. Συγκεκριμένα στην κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των κρεοπολίων σε επίπεδο Μαγνησίας, ο οποίος επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ψεύδι που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Ο κ. Κανελόπουλος γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Κρεοπολίων Μαγνησίας σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να ακολουθήσει τη δικαστική οδό για να προστατέψει το κύρος για την εντυμότητα των επαγγελματιών που μπήκαν στο στόχαστρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου. Περιήλθε σε γνώση του Σωματείου μας ότι κάποιος κύριος, ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του ως πρόεδρο κάποιου συλλόγου κτηνοτρόφων, ανακοίνωσε
ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολλουμένων αμνοερυθρίων στον νομό Μαγνησίας δεν είναι ελληνικής προέλευσης, τόσο ο σύλλογός μας, τα μέλη μας, αλλά και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, έχοντας ως πρώτη στο μέλημά μας την ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και την προστασία της αγοράς, τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια την κείμενη νομοθεσία και λειτουργούμε πάντοτε με πρώτη στο μέλημά μας τον απόλυτο σεβασμό προς τους πολίτες. Με αυτά τα δεδομένα οφείλουμε να ανακοινώσουμε ότι για τα παραπάνω ψεύδι που έχουν ήδη διαδοθεί, δώσαμε εντολή στον δικηγόρο του συλλόγου μας να ενεργήσει τα νόμιμα σε βάρος του παραπάνω κυρίου και των όσων τον έχουν συνδράμει στις διαδόσεις αυτές που έχει προβεί, χωρίς να παραλείψει να υποβάλει εναντίον του μήνυση για τα αδικήματα που διέπραξε με την ανακοίνωσή του. Αυτά έχω να πω. Αυτή είναι η απόφαση. Έχει ενημερωθεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, το οποίο έχει ενημερωθεί η ΕΔΟΤΟΚ. Η ΕΔΟΤΟΚ είναι μια διεπαγγελματική οργάνωση που αποτελείται από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με το κρέας. Έχει εκπροσώπους από τους κτηνοτρόφους, από τα σφαγεία, από τους κρεοπόλες και από τους εμπόρους. Αυτή είναι η ΕΔΟΤΟΚ. Έχει ενημερωθεί η ΕΔΟΤΟΚ, έχει ενημερωθεί η ΠΟΚ, έχει ενημερωθεί ο ΣΕΚΟ, Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων, και είναι απόφαση πλέον του σωματείου μας, γιατί κατασυκοφαντήθηκε το επάγγελμά μας, κατασυκοφαντήθηκαν τα μαγαζιά στο Βόλο και στο νομό Μαγνησίας. Τα ψεύδι αυτά διαδόθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το CNN Ελλάς αναμεταδίδει αυτά τα ψεύδι. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι από την κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας Θεσσαλίας και στη Λάρισα, ενώ συνολικά έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις σε 6 κρεοπολία της περιοχής. Εντατική είναι η έλεγχη της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Θεσσαλίας σε ακροπολία της Λάρισας αλλά και εν γέννη της Θεσσαλίας, προκειμένου να περιοριστούν οι παραβάσεις. Συνολικά στη Λάρισα διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε συνολικά 6 κρεοπολία, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κρεάτων που ξεπερνούν τα 400 κιλά. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής στα πλαίσια των ελέγχων του Πάσχα, με αίσθημα ευθύνης για την προστασία του καταναλωτή, συνεχίζει την καθημερινή έξοδο στα κρεοπολία των συναδέλφων για επιτόπιους ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί γύρω στα 200 κρεοπολία σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και έχουμε διαπιστώσει παραβάσεις σε 6 κρεοπολία στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, όπου έχουμε προβεί σε κατασχέσεις περίπου 400 κιλών που αφορούν κατεψυγμένα προϊόντα που βρισκόταν εκτός κατάψυξης, είτε κατεψυγμένα προϊόντα, δηλαδή σηκωταριές κέντρα, τα οποία δεν είχαν επισήμανση, δηλαδή δεν είχαν την προέλευση από την οποία αγοράστηκαν από το κρεοπωλείο. Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους πολίτες καταναλωτές για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν εν ώψη της εορτής του Πάσχα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι και αυτοί σε εγρήγορση στις αγορές που πηγαίνουν στα κρεοπωλεία και οτιδήποτε περίεργο παρατηρούν να μας ενημερώνουν. Τα σφαγεία συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους και αύριο για να μπορέσουμε να εφοδιάσουμε την αγορά και για τις επόμενες ημέρες αργίας που είναι της Πρωτομαγιάς, οπότε να μην υπάρξουν προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς. Ο κύριος Τσαμπαλής αναφέρθηκε και στην κίνηση στα κρεοπολία. Μέχρι στιγμής η κίνηση είναι κανονική και στα κρεοπολία και στα σφαγεία, ιδιαίτερα στους χώρους σφαγής. Στο φετινό Πάσχα, λόγω του προβλήματος που υπάρχει στην έλλειψη των αρνιών σε μικρά κιλά, έχουν έρθει και αρνιά εισαγωγής για σφαγή από τη Ρωμανία. Τα στοιχεία που έχω μέχρι στιγμής σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν σφαγή γύρω στα 80.000 αμνοερήφια, από τα οποία γύρω στα 15.000 αμνοερήφια είναι Ρουμανίας. Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής.
Βόλτα στην εμπορική αγορά του Βόλου πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος, συνοδευόμενος από συνεργάτες του, συνομίλησε με επαγγελματίες και επιχειρηματίες και ευχήθηκε σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά! Καλή Ανάσταση! Να είστε καλά! Την εμπορική αγορά του Βόλου επισκέφθηκε σήμερα, ανήμερα Μεγάλη Πέμπτη, ο Δήμαρχος του Βόλου, κύριος Μπέος, με συνεργάτες του, συνομίλησε, αντάλλαξε ευχές με πολίτες αλλά και επαγγελματίες. Ιδιαίτερα με τους επαγγελματίες συζήτησε και για θέματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο και τους απασχολούν, ενώ ενημερώθηκε παράλληλα και για την κίνηση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες. Ο Δήμαρχος πέρασε από αρκετά σημεία της πόλης και αντάλλαξε ευχές με τον κόσμο. Δόθηκαν ευχές για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία για όλους. Και ό,τι καλύτερο. Να χαίρεσαι στις οικογένειες. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στη Βόρεια Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δρόπολη, με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να εντοπίζεται νεκρό, απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις αρχές της Αλβανίας. Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, οι νεκροί βρέθηκαν στο σπίτι του στο χωριό Μπότρης, ένας 84χρονος και η 88χρονη σύζυγός του. Θρίλερ με νεκρό ζευγάρι Ελλήνων ηλικιωμένων βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Βόρεια Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δρόπολη, με τις αρχές να βλέπουν δολοφονία. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης για τη δολοφονία στη Βόρεια Ήπειρο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Ελλήνων εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στο χωριό Μπόντρης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 88χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι και 84χρονος στην αυλή του σπιτιού. Η σωρή των δύο ηλικιωμένων, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, έφεραν σημάδια από χτυπήματα. Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης του σπιτιού που να παραπέμπουν σε ληστεία, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τριχείο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 5 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν 3 παιδιά, διερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχέας. Τα παιδάκια δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Τα παιδάκια θέλω να δουν είναι καλά, φώναζε σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε 5 άτομα από την ίδια οικογένεια στην Πειραιώς. Η οικογένεια προσπάθησε να διασχίσει την Πειραιώς το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των 4 μελών και τη διασωλήνωση στο παίδων του 5χρονου αγοριού. Ο 26χρονος οδηγός τραυμάτισε δύο γυναίκες 53 και 33 ετών, μητέρα και κόρη αντίστοιχα, και τα τρία παιδιά της 33χρονης, δύο αγόρια 10 και 5 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Ο εργαζόμενος που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος επί της Πειραιώς, λίγο πριν τη συμβολή της οδού με τον Κηφισό, αμέσως μετά το σοκαριστικό τροχαίο, τόνισε ότι είδε τον οδηγό που φώναζε τα παιδάκια δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Μετά το ατύχημα που σχολάω τη δουλειά, περνάω το στενό να πάω στον πατέρα μου και βλέπω τον οδηγό. Φώναζε, έλεγε τα παιδάκια δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Τα παιδάκια θέλω να δω αν είναι καλά. Και αυτό, μετά και εγώ έφυγα εκεί. Κι άλλος εργαζόμενος στην περιοχή τόνισε, ακούσαμε ένα απίστευτο φρενάρισμα και ήταν σοκαριστικό αυτό που συνέβη. Ένα απίστευτο φρενάρισμα, το οποίο. Εντάξει, είναι αυτό που λες, πρέπει να είναι σοκαριστικό μετά αυτό που θα γινόταν. Μετά βγήκαμε εδώ πέρα όλα τα παιδιά έξω και πολύ απλά είδαμε, τι να πω, ένας απόλεμος ήταν εδώ πέρα, πραγματικά εκεί ασθενοφόρα, αστυνομίες. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος οδηγός στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι τα άτομα εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά του, αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και εντός της ημέρας μεταφέρεται στον εισαγγελέα Πειραιά. Αναφορικά με την κατάσταση των τραυματιών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το 5χρονο αγοράκι διακομίστηκε αρχικά στο Τζάνιο νοσοκομείο που διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση. Τα αδέλφια του, ένα αγόρι 10 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών, μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου διαπιστώθηκε ο ελαφρύς τραυματισμός τους. Νοσηλεύονται σε χειρουργική κλινική και είναι εκτός κινδύνου.
Οι 53χρονοι και οι 33χρονοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ερυθρός με κατάγματα στο γόνατο και στην Κτήμη αντίστοιχα. Με συνθήματα όπως η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία και τα κέρδη τους οι ζωές μας, οι Λαρισαίοι ανταποκρίθηκαν χθες στο θεκάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Συγκέντρωση και πορεία μνήμης και τιμής έλαβαν χώρα χθες το πρωί, η μέρα που έχει θεσπιστεί ως εργατική απεργία και που διαχρονικά τιμώνται οι αγώνες της εργατικής τάξης για δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Οι εκδηλώσεις περιέλαμβαναν συγκέντρωση εκπροσώπων των τοπικών αρχών και βουλευτών, φορέων, συλλόγων και σωματείων και κατάθεση στεφάνου στα μνημεία στις πλατείες Ρήγα Φεραίου και Τάκη Γαργαλιάνου, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με σημείο αφετηρία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Είναι καθήκον μας να δυναμώσει ο αγώνας μέσα από τη συλλογική πάλι απέναντι στην πολιτική, η οποία βάζει σε προτεραιότητα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της ζωής μας, κυριολεκτικά τη συνθλίβει. Είναι καθήκον μας να δυναμώσουμε τον αγώνα πραγματικά για να έρθουν τα πάνω κάτω οι πολλοί, όλοι εμείς πραγματικά να κάνουμε κουμάντο σε αυτόν τον τόπο για το τι χρειαζόμαστε, για το τι έχουμε ανάγκη. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει η ελπίδα πράξη και το δίκαιο του εργάτη να γίνει νόμος. Για το επίκαιρο μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκαλης, προσθέτοντας ότι ως πολίτες αξίζουμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Το μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Αξίζουμε ως χώρα, αξίζουμε ως πολίτες πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Αξίζουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, αξίζουμε ένα κράτος δικαίου πραγματικά με δικαιοσύνη, διαφάνεια και αξιοκρατία. Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, έκανε λόγο για μια συγκέντρωση που δίνει ένα δυνατό μήνυμα. Υψώνουμε και δυναμώνουμε τη φωνή μας και λέμε ότι υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και τις κατακτήσεις. Υπερασπιζόμαστε τον τόπο μας, τους παραδοσιακούς μας παραγωγούς, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αστεγία, τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο και στη φτώχεια. Τους αγώνες των εργατών στο Σικάγο τίμησαν και οι εκπρόσωποι του νεομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ Λάρισας. Είμαστε σήμερα εδώ, Πρωτομαγιά του 2024, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο για να διεκδικήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας απέναντι στις αυξήσεις ψίχουλα που πήραμε τον Ιανουάριο του 2024. Διεκδικούμε λοιπόν ουσιαστικές αυξήσεις 10% στους μισθούς μας, επαναφορά των δώρων όπως και στον ιδιωτικό τομέα, κατάργηση της φοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα της διετίας 2016-17, διορισμοί μόνιμοι στα χιλιάδες κενά που υπάρχουν σε όλο το δημόσιο, στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με γενναία χρηματοδότηση, επέκταση και αύξηση των επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν τον αγώνα. Συνεχίζουν τον αγώνα για έναν κόσμο ανάπτυξης, ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αγωνιζόμαστε για αξιοπρεπείς μισθούς, να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουμε χάσει πάνω από το 40% των αποδοχών μας και η κυβέρνηση έχει δώσει ένα πολύ χαμηλό ποσό. Δεν επιθυμούμε τα μπόρους, θέλουμε να πάρουμε μια αυξήσεις, να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Σωματεία, φορείς, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, φοιτητές και πλήθος Λαρισαίων έδωσαν δυναμικό παρόν στην καρδιά της Λάρισας, φωνάζοντας για τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και κατά της ακρίβειας που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ενώ ακούστηκαν και αντιπολεμικά μηνύματα. Κατάθεση στεφάνων και πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Βόλου πραγματοποιήθηκε χθες. Παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων έδωσαν το παρόν στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση, τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά. Με απουσία μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ανεπαρκή μέτρα στις μεταφορές, με διακοπές ρεύματος και νερού σε εργατικές λαϊκές οικογένειες. Απεργία κήρυξαν ΓΕΣΕ, ΑΔΔΗ και ΠΑΜΕ, τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά χθες Μεγάλη Τετάρτη και στο Βόλο.
Η υποχρεωτική αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρθηκε την Τρίτη του Πάσχα με υπουργική απόφαση. Τα συνθήματα κυριάρχησαν πάντως και στη συγκέντρωση που έγινε στο Βόλο και σε ολόκληρη τη χώρα. Υπήρξε κάλεσμα από τη ΓΕΣΕ προς όλους τους εργαζόμενους, τους αξιούχους και τους ανέργους για τη χθεσινή 24ωρη γενική απεργία για την εργατική Πρωτομαγιά και το συλλαλητήριο των συνδικάτων. Το Εργατικό Κέντρο Βόλου απίφθινε κάλεσμα για συμμετοχή στην 24ωρη γενική απεργία που προκήρυξε η ΓΕΣΕ για την εργατική Πρωτομαγιά και στο συλλαλητήριο των συνδικάτων. Και τιμήθηκε και παρόλο τις αντίξωες καιρικές συνθήκες βρεθήκαμε στους δρόμους, απεργούμε σήμερα και αυτή είναι η μόνη πραγματική δυναμική την οποία δίνει τα πρωτοβάθμια και το Εργατικό Κέντρο Βόλου να είναι μπροστά στους αγώνες, στις διεκδικήσεις και στην επίθεση την οποία δέχεται από την κυβέρνηση. Με τη σημερινή μας απεργιακή συγκέντρωση δηλώνουμε πως για εμάς είναι καθαρό. Για εμάς η μέρα, η 1η Μάη, είναι μέρα απεργίας. Δεν είναι ούτε αργία ούτε κινητή γιορτή, όπως ήθελε η κυβέρνηση να τη μεταθέσει με τη δικαιολογία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς λόγω των ημερών. Είναι η μέρα που όλοι οι εργαζόμενοι σηκώνουμε τις γροθιές μας ψηλά, ακριβώς για να διεκδικήσουμε όλα αυτά που είναι σήμερα μπορούν να γίνουν πράξη που στηρίζονται στις δικές μας ανάγκες για 8ωρο, για σταθερή εργασία, για να μπορούμε να ζούμε από τους μισθούς που παίρνουμε. Είναι μέρα που όλοι οι εργαζόμενοι διαδηλώνουμε και λέμε ότι η χώρα μας να μην γίνει, να μην μετατραπεί και η περιοχή μας σε νατοϊκή βάση, όπως είναι στα σχέδιά τους και για το λιμάνι του Βόλου. Πιάνει το νήμα η σημερινή μέρα από τις απεργίες, τις προηγούμενες, τις μεγάλες απεργίες, στις 28 Φεβρουάριο και 17 Απριλίου, ακριβώς για να γίνουν πράξη όλα αυτά που διεκδικούμε οργανωμένα, ισχυροποιώντας τα σωματεία μας και τα συνδικάτα μας μέσα στους χώρους δουλειάς. Έγινε αρχικά συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Όπως τονίστηκε από τους συγκεντρωμένους, κύριες διεκδικήσεις είναι αυξήσεις κατά 10% στους μισθούς, επαναφορά των δώρων και στο δημόσιο, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις συλλογικές συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση όλων των κοινών οργανικών θέσεων και κατάργηση του συνόλου, όπως υπόθηκε, των αντεργατικών διατάξεων. Στο ταχυδρομείο του Βόλου, πάντως, χθες επί της Δημητριάδος κάτω από τον Άγιο Νικόλαο και στο σημείο που έπεσε νεκρός ο Νίκος Μπουμπατζής κατά την απεργιακή κινητοποίηση 3 Ιουνίου του 1936. Κατέληξε η πορεία των διαδηλωτών που ξεκίνησε αρχικά από την Πλατεία Ελευθερίας για την εργατική Πρωτομαγιά χθες. Πλήθος κόσμου ήταν εκεί και έγινε κατάθεση στεφάνων στο σημείο, όπως πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας διοργάνωσαν την τέταρτη κατά σειρά ημερίδα διαβούλευσης των δράσεων στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Η ημερίδα είχε ως θέμα αγροδιατροφή, καθώς και βιοεπιστήμες, φάρμακα, υγεία και διεξήχθη στο Πάρκο Καινοτομίας Joyce στη Λάρισα. Η τελευταία ημέρα διαβούλευσης των δράσεων στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης στο Πάρκο Καινοτομίας Joyce στη Λάρισα. Όπως είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, πρόκειται για τον επίλογο μιας προσπάθειας μηνών για την καταγραφή του δυναμικού που υπάρχει στην περιφέρεια, στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα αυτά, ούτε και εμείς περιμέναμε τόσο μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο των επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την εξέλιξη και νομίζω ότι πάνω σε αυτά τα συμπεράσματα τα οποία θα ολοκληρωθούν σήμερα θα βγει το τελικό κείμενο και πάνω εκεί θα πατήσουν οι νέες προσκλήσεις που ξεκινάνε περίπου σε ένα μήνα και κάτι για να προβηθούν ένα ποσό γύρω στα 70 εκατομμύρια που αφορά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε όλη τη Θεσσαλία. Θεωρώ ότι αυτό θα πάει καλά, έτσι φαίνεται και θα το παρακολουθούμε και νομίζω ότι όλη αυτή η απορρόφηση των χρημάτων θα βοηθήσει πάρα πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο επόμενο διάστημα. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, που υλοποιήθηκε όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δημιουργήσαμε έτσι 7 θεματικές ομάδες εργασίας, ολιγομελείς, γιατί θέλαμε, γιατί βιαζόμασταν, γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν μπορεί να περιμένει. Και τι τους ζητήσαμε να κάνουμε? Να κάνουμε μια κριτική αποτύπωση για κάθε τομέα προτεραιότητας
να προτείνουν τις περιφερειακές προτεραιότητες έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης και να μας πούνε σε πού πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ποιες δράσεις πρέπει να κάνουμε για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και ποια τα υποστηρικτικά μέτρα για την φτωχοβιομηχανία. Και τους είπαμε, τους ζητήσαμε να σχεδιάσουν ένα συνεκτικό μείγμα πολιτικής για την υποστήριξη αυτών των νέων προτεραιότητας. Κατά την ημερίδα, συζητήθηκαν επίσης τα θέματα της αγροδιατροφής, των βιοεπιστημών, των φαρμάκων αλλά και της υγείας γενικότερα. Το Πασχαλινό τραπέζι σε πολίτες του Βόλου που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμη και τα απαραίτητα. Έστρωσαν χθες ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος και η ΠΑΕ Βόλος. Για μία ακόμη χρονιά, ο Δήμος Βόλου στάθηκε δίπλα σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη. Ο Αχιλλέας Μπέος και η ΠΑΕ Βόλος χθες το πρωί Μεγάλης Τετάρτης διένυμαν εκατοντάδες αρνιά εν ώψη του Πάσχα μπροστά από το Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε πάντως για τη δωρεά των αμνοερυφείων και παράλληλα ευχήθηκε σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να πω καλό μήνα καταρχήν σε όλο τον κόσμο, υγεία, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ όπως έχει καθιερωθεί πλέον από το 2017 και μετά και συμβάλλουμε ώστε και ο τελευταίος συνάνθρωπός μας να κάνει και αυτός Ανάσταση και Πάσχα. Και μέσα από την ΠΑΕ Βόλου εξασφαλίζουμε το ποσό αυτό που καλύπτει τα αρνιά, τα οποία δίνουμε στους δικαιούχους, στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και πρόβλημα επιβίωσης. Είναι μια ανθρώπινη κίνηση, η οποία συνεχίζουμε, έχουμε τη δυνατότητα και θέλουμε να το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για τους συνανθρώπους. Όμως εδώ θέλω να κάνω μια δήλωση που πραγματικά έχω βγει έξω από τα ρούχα. Αν είναι δυνατόν αυτοί οι τύποι που θέλανε να διεκδικήσουν τη Δημαρχία, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να κάνουν καταγγελία που δίνουμε αρνιά στους συνανθρώπους μας. Και ρωτώ εγώ, όταν ήρθε η εφορία, ας πούμε ότι δεν ήταν όλα νόμιμα. Όχι από την πλευρά μας, από την πλευρά του Κρεοπόλη. Δεν θα έκανε ο κόσμος Πάσχα, δεν ντρέπονται. Βγαίνετε έξω στην κοινωνία και λέτε καλημέρα στον κόσμο και δεν σας φτύνει. Ρε Παπαπέτρου, ρε Μιστόκλα, ντροπή σας ρε. Πιο ειδικά πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι δικαιούχοι ενταγμένοι σε πρόγραμμα οικονομικής αδυναμίας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπολίου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου, καθώς και τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές του Δήμου. Το δικό του μήνυμα για τον εορτασμό της Μεγάλης Πέμπτης, ημέρα της Σταύρωσης του Ιησού, εξέδωσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιερώνυμος. Η Σταύρωση του Χριστού, η οποία αποτυπώνεται στην υμνογραφία και στο τυπικό της Μεγάλης Πέμπτης, υπενθυμίζω ότι τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ γίνεται όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, γι' αυτό και λέγεται όρθρος Μεγάλης Παρασκευής, αλλά ψάλλεται τη Μεγάλη Πέμπτη. Την ημέρα λοιπόν εκείνη θα δούμε μέσα στους ναούς μας, διαβάζοντας 12 Ευαγγέλια, μετά το 5ο Ευαγγέλιο και πριν το 6ο, να βγαίνει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, να λιτανεύεται και να μπαίνει στο κέντρο πάλι της Εκκλησίας, στο κέντρο του ναού, προκειμένου να προσκυνήσουμε όλοι. Είναι η Μεγάλη Πέμπτη, το βράδυ, μέχρι την άλλη μέρα την Παρασκευή που θα γίνει η αποκαθήλωση, είναι η μόνη ευκαιρία που έχουμε να προσκυνήσουμε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Όλες τις άλλες φορές, όλες τις άλλες εορτές μέσα στον χρόνο, ο Σταυρός βγαίνει χωρίς το σώμα του Χριστού επάνω. Ως μια υπόμνηση ότι και εμείς καλούμαστε να πάρουμε τη θέση του πάνω στο Σταυρό, ως μια υπόμνηση των λόγων του Χριστού μας ότι «Η εμέ εδίωξαν και εμάς διώξουσιν». Αφού εδίωξαν εμένα στη ζωή μου, θα διώξουν και εσάς. Άρα η θέση στο Σταυρό μένει κενή ως πρόσκληση για να σταυρώσουμε πρώτα τον κακό μας εαυτό και τα πάθη και μετά να κατανοήσουμε ότι η ζωή αυτή έχει σταυρική πορεία, δεν είναι ζωή ευκολίας. Την Μεγάλη Πέμπτη όμως βγαίνει ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, όχι μόνο για λόγους ιστορικότητας, για το γεγονός ότι δηλαδή όντως σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αλλά για να συνειδητοποιήσουμε αυτό το οποίο έγινε πριν 21 αιώνες και είναι το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των αιώνων, όλων των εποχών. Ο μόνος αθώος, ο μόνος αναμάρτητος ανεβαίνει στο Σταυρό και πάσχει για όλους μας. Και προσέξτε να δείτε, εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή που ο Χριστός σταυρώθηκε,
οι πάντες ευλασφήμουν αυτόν, οι πάντες τον προπυλάκιζαν, τον χτυπούσαν, του κάνανε τη ζωή κόλαση, θα μπορούσαμε να πούμε. Μόνον ένας άνθρωπος στέκεται στη ρίζα του Σταυρού και κλαίει, είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του, η οποία δεν κλαίει επειδή βλέπει το παιδί της να πεθαίνει, αλλά επειδή νιώθει την αδικία που γίνεται. Κατά τους Ευαγγελιστές, ετήρει πάντα τα ρήματα εν την καρδία αυτής. Δηλαδή, ό,τι είχε γίνει στη ζωή του Χριστού το κρατούσε μέσα της και ήξερε τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την ώρα. Ήξερε ότι είχε τον μόνον αναμάρτητο, τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, να πάσχει υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και δεν άντεχε αυτήν την αδικία που υφίστατο αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ώρα. Μόνη λοιπόν η Παναγία συμπαρίσταται στη ρίζα του Σταυρού. Και εμείς επίτηδες βάζουμε το Σταυρό μέσα στους ναούς για να βρεθούμε στη θέση της Παναγίας, να κατανοήσουμε ότι συνέβη κάτι άδικο και αυτό το άδικο έγινε όχι επειδή το κάνανε οι Εβραίοι της τότε εποχής ή οι Ρωμαίοι στρατιώτες ή ο Πόντιος Πιλάτος. Αυτό το άδικο συνέβη γιατί στην ανθρωπότητα υπάρχει αμαρτία και έπρεπε να έρθει ο Θεός να σταυρωθεί προκειμένου να συγχωρεθούν οι δικές μας αμαρτίες. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, υπεύθυνος για το ότι ανέβηκε ο Χριστός στο Σταυρό είμαι εγώ, είναι ο καθένας μας. Όλοι όσοι έχουμε αμαρτίες που πρέπει να συγχωρεθούν. Διότι το αίμα του Χριστού ξεπλένει τελικά την αμαρτία και ερχόμαστε όχι απλά να προσκυνήσουμε και να συγκινηθούμε. Να δηλώσουμε μια διάθεση μετάνοιας, μετάνοια δηλαδή να αλλάξουμε μυαλά. Να δηλώσουμε την πρόθεσή μας, αυτό το οποίο βλέπουμε, να το υλοποιήσουμε κι εμείς στη ζωή μας ως ανταπόκριση σε αυτή τη θεϊκή αγάπη, ως ανταπόκριση σε αυτή τη θεϊκή θυσία. Ως ανταπόκριση σε μια πρόσκληση για ζωή γεμάτη αρχές, αξίες, ιδανικά. Μια ζωή που πραγματικά να αξίζει στον κόσμο αυτό. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε και το μήνυμα της Γερμανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ProCredit Bank. Είμαστε μια παραδοσιακή τράπεζα που παρέχει ψηφιακές λύσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων έχουν περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των επιχειρήσεών τους και οι άνθρωποι γενικότερα έχουν περισσότερο χρόνο να περάσουμε τα αγαπημένα τους πρόσωπα και σε αυτό που πραγματικά αξίζει. Εφαρμόζουμε μεθόδους παραδοσιακής τραπεζικής στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.